πρώτα Λάρνακα στην Κατερίνα την Ιωάννου, να δούμε τα νέα τώρα σε σχέση με την απόπειρα φόνου που έγινε προχθές. Αναζητούν ακόμη το όπλο και το κίνητρο αυτής της ιστορίας, Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Μέσω της κατάθεσης του θύματος, αλλά και στα κλειστά κυκλώματα που παραλήφθηκαν από την περιοχή, προσπαθούν οι ανακριτές να εντοπίσουν τον επίδοξο δολοφόνο του Χαραλάμπους. Ο ίδιος σε μια πρώτη επαφή που είχε με τις αρχές δεν ήταν σε θέση να δώσει περιγραφή του δράστη. Ωστόσο, σύμφωνα και με πληροφορίες μας, οι ανακριτές αναμένεται να μεταβούν εκ νέου σήμερα στο χώρο όπου νοσηλεύεται, ώστε να μάθουν τόσο για τις απειλές, όπως είχαμε αναφέρει, που είχε δεχτεί από συγκεκριμένο πρόσωπο, όσο και το αν είναι σε θέση να δώσει ακριβή περιγραφή του δράστη, αφού σύμφωνα και με τα όσα έχουμε αποκαλύψει χθες στο δελτίο ειδήσεων, είχε έρθει ο Χαραλάμπους πρόσωπο με τον δράστη. Τώρα, να πούμε ότι κλειδί είναι και το ένα εκ των τριών κλειστών κυκλωμάτων που έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές, το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ την διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης. Τον δείχνει να απομακρύνεται πεζός, ακολούθως να διαφεύγει τρέχοντας από στενό το οποίο βρίσκεται απέναντι από την πολυκατοικία του θύματος, καλύπτοντας το κεφάλι του με την κουκούλα του φούτερ που φορούσε. Διασταύρωσε τη λεωφόρο και σε παρακείμενο χωράφι φαίνεται να τον αναμένει δεύτερο πρόσωπο που διέφυγαν με όχημα. Έχουν ληφθεί ήδη και καταθέσεις από κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον του 38χρονου. Ωστόσο, ο Ανδρέα, το όπλο που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής παραμένει για την ώρα άφαντο. Και να αναφέρουμε ότι ο 38χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάμε...